Και πάμε τώρα στις εξελίξεις στην Κριμαία, κυρίες και κύριοι, όπου η ένταση χτυπάει κόκκινο, καθώς έχουν μπει πια στο στόχαστρο όλες οι στρατιωτικές βάσεις που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο. Στο Κίεβο το κλίμα οξύνεται επικίνδυνα. Ένα βίντεο που κάνει σήμερα το γύρο του κόσμου δείχνει ακροδεξιούς να χτυπούν διευθυντή τηλεοπτικού σταθμού, διότι δεν παρουσίαζε τα γεγονότα όπως ήθελαν. Την ίδια ώρα στη Μόσχα το κλίμα είναι πανηγυρικό, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να αποθεώνεται σήμερα από το πλήθος στην κόκκινη πλατεία. Στιγμές έκστασης ζει η Ρωσία. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποθεώνεται από το πλήθος στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας. Αγαπητοί Ρώσοι πολίτες, αγαπητοί κάτοικοι της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης, μετά από ένα δύσκολο, μακρύ και κουραστικό ταξίδι, η Κριμαία και η Σεβαστούπολη επιστρέφουν στο λιμάνι της πατρίδας τους, στη μητρική τους ακτή, στο σπίτι τους, στη Ρωσία. Η Μόσχα πανηγυρίζει την προσάρτηση της Κριμαίας. Έχουμε έρθει πίσω στο σπίτι. Επιστρέψαμε την Κριμαία στη Ρωσία. Μας περιμένετε στο σπίτι? Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Ευχαριστούμε τους Ρώσους ηγέτες. Ευχαριστούμε το ρωσικό λαό. Περιμέναμε τόσο πολύ για την επανένωση της Κριμαίας με τη Ρωσία, την πατρίδα μας. Είναι τεράστια η χαρά μας. Θα γραφτεί στην ιστορία, στα σχολικά βιβλία. Ρώσοι βουλευτές υποδέχθηκαν με ένα τεράστιο μπουκάλι σαμπάνιας τους αξιωματούχους της Κριμαίας. Σήμερα οι κάτοικοι της Κριμαίας γίνονται μέλη της οικογένειας. Επιστρέφουν πίσω στο σπίτι. Ζήτω οι σύντροφοι. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να ολοκληρώσουμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες προσάρτησης μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Την ίδια ώρα στο Κίεβο το κλίμα οξύνεται επικίνδυνα. Αίσθηση προκαλεί βίντεο του αγγλόφωνου καναλιού της Μόσχας, Russia Today. Σύμφωνα με το μέσο, Ουκρανοί αναγκάζουν σε παρέτηση, χτυπώντας τον στο κεφάλι διευθυντή τηλεοπτικού σταθμού, διότι δεν παρουσίαζε τα γεγονότα με φιλοδυτική οπτική. Στην Κριμαία το θερμόμετρο της έντασης χτυπάει κόκκινο. Στο στόχαστρο βρίσκονται όλοι οι στρατώνες που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο. Το αρχηγείο του Ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα κατελήφθη από εκατοντάδες φιλορώσους. Οι φιλορώσοι κατέβασαν την ουκρανική σημαία και ανέβασαν τη ρωσική. Εδώ είναι πλέον Ρωσία, ξεκαθαρίζουν στους εναπομείναντες Ουκρανούς στρατιώτες που κοιτούν αμήχανα πίσω από τα παράθυρα ενώ ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους. Αποχωρούν από τη βάση με πολιτική ενδυμασία και με καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Εκπρόσωποι του ρωσικού ναυτικού και του ναυτικού της Κριμαίας είναι ήδη εδώ και αυτοί θα αποφασίσουν για όλα. Τους έχουν ήδη αφαιρέσει τα όπλα. Δεν είχαν ούτε όπλα. Καταχειροκροτούμενος από το πλήθος, ο επικεφαλής του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας καταφθάνει για να αναλάβει τον έλεγχο. Στο εσωτερικό του κτηρίου γίνεται επιθεώρηση. Ό,τι θυμίζει η Ουκρανία ξυλώνεται αμέσως. Έξω στο λιμάνι, ρωσικά πολεμικά πλοία περνάνε ξυστά από ό,τι έχει απομείνει από τον ουκρανικό στόλο. Σε άλλη στρατιωτική βάση, αξιωματούχος παραδίδει στους Ουκρανούς τελεσίγραφο εκένωσης μέχρι τις 10 το πρωί. Στην ουκρανική αεροπορική βάση του Μπέλμπεκ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τον αξιωματικό που σκοτώθηκε την Τρίτη. Ένας στρατιωτικός διαβάζει την ημερήσια διαταγή από το Κίεβο. Επιτρέπεται πλέον η χρήση πραγματικών πυρών. Στο μεταξύ κορυφώνεται ο πόλεμος της διπλωματίας. Η Βρετανία θέτει θέμα οριστικής αποβολής της Ρωσίας από του G8, ενώ η Γαλλία εξετάζει ακύρωση στρατιωτικής συμφωνίας ύψους πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στη Μόσχα και στο Κίεβο μεταβαίνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Νέα αυστηρή προειδοποίηση απίφθινε προς το Κρεμλίνο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Έκανε μάλιστα λόγο για σκοτεινό μονοπάτι στο οποίο βαδίζει η Μόσχα, το οποίο οδηγεί στην απομόνωση. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ θα απαντήσουμε. Θα απαντήσουμε σε κάθε επιθετικότητα εναντίον κράτους συμμάχου του ΝΑΤΟ. Ανήσυχο το Κίεβο ενισχύει στρατιωτικά τα ανατολικά σύνορα της χώρας, όπως το χωριό Μιτσούρινο. Είμαστε σε απόσταση αναπνοής από τα ρωσικά σύνορα και βρίσκουμε αυτές τις ουκρανικές δυνάμεις. Αλλά οι χωρικοί εδώ είναι εξοργισμένοι. Λένε πως εκτίθενται σε κίνδυνο και τους ζητούν να φύγουν. Σε άλλα συνοριακά σημεία, φιλορώσοι μπαίνουν μπροστά στα άρματα μάχης του Ουκρανικού στρατού. Ενώ κατά μήκος των συνόρων με τη Ρωσία έχουν σκαφτεί χαντάκια για κάθε ενδεχόμενο.
Και συνδεόμαστε τώρα με τον απεσταλμένο μας στην Κρυμαία, στην Σιμφερόπολη. Ο Αχιλλέας Τόπας, ανέβηκε σήμερα κατακόρυφα, Αχιλλέα, το θερμόμετρο της έντασης στην περιοχή. Είδαμε και στο ρεπορτάζ πως ένα-ένα πέφτουν και τα τελευταία ουκρανικά οχυρά. Ναι, σιγά, να ξεκινήσουμε όμως από τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς πριν από 20 λεπτά έληξε το τελεσίγραφο που είχε δώσει ο μεταβατικός πρόεδρος της Ουκρανίας στην τοπική κυβέρνηση εδώ της Κρυμαίας να απελευθερώσει τον διοικητή του Ουκρανικού ναυτικού, ο οποίος συνελήφθη σήμερα στο ναύσταθμο στην Σεβαστούπολη. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως λέει η μεταβατική Ουκρανική κυβέρνηση, να προχωρήσει σε κυρώσεις τεχνικής και τεχνολογικής φύσεως. Δεν είναι ξεκάθαρο τι εννοεί. Ωστόσο όμως, όπως αυτό ερμηνεύεται, η Κρυμαία είναι ακόμα εξαρτημένη από την Ουκρανία σε πολλά πράγματα, όπως για παράδειγμα στην τροποδοσία ηλεκτρικού ρεύματος. Άρα λοιπόν μπορεί οι κυρώσεις να αφορούν σε αυτό. Ναι. Επίσης, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, όσοι Ρώσοι πλέον επισκέπτονται την Ουκρανία θα πρέπει να παίρνουν βίζα από τις Ουκρανικές αρχές. Αυτή η εντολή δόθηκε πριν από λίγο. Και πρόθεση της μεταβατικής κυβέρνησης της Ουκρανίας είναι να ζητήσει από τα Ηνωμένα Έθνη να κηρυχθεί η Κρυμαία αποστρατικοποιημένη ζώνη. Μάλιστα, και εμείς παρακολουθούμε τώρα τις εικόνες της έντασης και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, αλλάζουν με ταχύτητα τους ρυθμούς, Αχιλλέα, τα σύμβολα, αλλάζουν όλα στην περιοχή. Αυτό είναι αλήθεια, Θεία. Εχθές εδώ στη Σιμφερούπολη άλλαξαν όλες οι επιγραφές, οι οποίες ήταν στην ουκρανική γλώσσα και είχαν τα σύμβολα της Ουκρανίας στο κοινοβούλιο, και σήμερα σειρά είχαν και τα υπόλοιπα κτίρια τα οποία στεγάζουν κρατικές υπηρεσίες. Όλη αυτή η διαδικασία είναι με ταχύτατους ρυθμούς και επίσης επικρατεί και μία σύγχυση σε ό,τι αφορά τους Ουκρανούς στρατιώτες οι οποίοι παραδίδονται, καθώς πολλοί από αυτούς είναι χαρακτηριστικές εικόνες που είδα σήμερα, δεν έχουν πού να πάνε, διότι δεν έχουν πάρει εντολές. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Ποια θα είναι η απάντηση στη λήξη του τελεσιγράφου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αχιλλέα.